Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, είναι το Check Tech Now και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο λίγο διαφορετικό. Ήρθε η ώρα να παίξουμε κανένα παιχνιδάκι, λίγο να χαρούμε. Είναι το Skydrift και είναι ένα παιχνίδι το οποίο μ' αγόρασα εδώ και λίγο καιρό σε προσφορά και ασχολείται αποκλειστικά με αεροπλάνα. Παίρνεις, ξεκλειδώνεις, βρίσκεις διάφορα αεροπλάνα, τα χρησιμοποιείς για να περάσεις διάφορες πίστες. Αν είσαι καλός στο χρόνο σου ανάμεσα στους τρεις πρώτους, ξεκλειδώνεις καινούργια αεροπλάνα και πάει λέγοντας. Αλλά ας πούμε λίγα πράγματα για το παιχνίδι πιο αναλυτικά. Το παιχνίδι χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες: campaign, multiplayer. Οπότε μπορείτε να το παίξετε είτε μόνο σας στο σπίτι, είτε στο ίντερνετ, online με φίλους σας. Το multiplayer, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν βγαίνει στην αρχική έκδοση του παιχνιδιού. Αγοράζει ένα πακετάκι με 1 ευρώ, ένα patch, το οποίο το προσθέτει σαν χαρακτηριστικό στο όλο το σύστημά σου. Το παιχνίδι διαχειριστεί πλάκα. Μπορείτε, αυτό που είδα εγώ, να σας το δείξω κιόλας, είναι ότι μπορούμε να βάλουμε χειριστήριο είτε της Logitech είτε της Microsoft για να μην το παίζουμε με το πληκτρολόγιο, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα τα control του. Εγώ χρησιμοποιώ ένα χειριστήριο της Logitech, ενώ μπορείς να συνδέσεις ένα της Microsoft από το γνωστό του Xbox είτε το πληκτρολόγιο σου. Εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος με αυτή μου τη ρύθμιση, οπότε μην ανησυχείτε, δεν είναι αποκλειστικά παιχνίδι για πληκτρολόγιο, οπότε μπορείτε να συνδέσετε και το joystick σας. Πάμε λίγο να πούμε στο zoom τι είναι αυτό το παιχνίδι και πώς παίζεται. Ας αρχίσουμε από το campaign του, το οποίο έχουμε ένα βίντεο tutorial για αρχή και ξεκινάμε από το stage 1. Όταν ξεκινήσουμε, όπως βλέπετε δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα, όταν ξεκινήσουμε, το stage 1 είναι ξεκλείδωτο. Όλα τα υπόλοιπα stage πρέπει να περάσεις τουλάχιστον 3 με 4 πίστες από το stage 1 ανάμεσα στις 3 πρώτες θέσεις για να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις το stage 2 και πάει λέγοντας. Για να ξεκλειδώσεις το stage 3 πρέπει να περάσεις 2 ή 3 πίστες από το stage 2 ανάμεσα στις 3 πρώτους. Έχουμε διάφορες πίστες. Όσο μεγαλώνει το επίπεδο, μεγαλώνει και η δυσκολία, αλλά τι γίνεται, αυτό που παρατήρησα είναι ότι οι χάρτες επαναλαμβάνονται, δηλαδή έχουμε 4-5 αρχικούς χάρτες οι οποίοι θα τους δούμε ξανά και ξανά και ξανά. Το παιχνίδι είναι ωραίο, είναι διασκεδαστικό, είναι απλό για να περνάς την ώρα σου, αλλά είναι αρκετά δύσκολο, δηλαδή εγώ το παίζω στο easy και μην γελάσετε, αλλά αν το βάλετε στο medium για παράδειγμα, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρετε να βγείτε ανάμεσα στους πρώτους. Πρέπει πάρα πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία, κάτι το οποίο εγώ δυστυχώς δεν έχω, οπότε εγώ το παίζω για να διασκεδάσω και το παίζω στο easy. Έχουμε power race, δηλαδή μπαίνεις μέσα στην πίστα σου, παίζεις και καθώς το αεροπλάνο σου ξεκινάει, διαλέγεις εσύ από το αεροπλάνο που θέλεις, καθώς ξεκινάει το να παίζεις, βρίσκεις στο δρόμο σου, στη διαδρομή σου, διάφορα μπουστεράκια, τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια, είναι διάφορων ειδών. Έχει το μπουστεράκι που το παίρνεις και αφήνεις μια νάρκη πίσω σου, ώστε όποιος πέσει πάνω να τυναχθεί. Έχει το μπουστεράκι με τους πυράβλους, το οποίο παίρνεις δύο πυράβλους που μπορείς να σκοτώσεις κάποιο αντίπαλο. Το μπουστεράκι με τις σφαίρες, το οποίο το παίρνεις και πυροβολείς τον μπροστινό σου. Το μπουστεράκι με τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό που κόβει τα πάντα γύρω σε μια ακτίνα από το αεροπλάνο σου. Ξεχνάω κάτι, το μπουστεράκι το μηχανικό, το οποίο τεχνικό μάλλον, το οποίο σου φτιάχνει το αεροπλάνο, σου το κάνει repair, και το μπουστεράκι το οποίο σου δίνει shields, ότι αν σου πετάξουν ένα πύραυλο βάζεις την ασπίδα σου και δεν πεθαίνεις τίποτα. Οπότε ξεκινάς γυμνός με το αεροπλάνο σου και προχωράς. Επίσης έχει ένα σύστημα boost, το οποίο μπορείς, φορτώνει αυτό θα δούμε στη διάρκεια του παιχνιδιού, και μπορείς να κάψεις κάποια από τα μπουστεράκια, από τα μπαφάκια που θα βρεις στο δρόμο, ώστε να
τρέχει πιο γρήγορα το αεροπλάνο σου. Έχουμε διαφόρων ειδών πίστες. Στο πρώτο στάδιο έχουμε μόνο Power Race και Survivor. Στο Power Race απλά κάνεις τους κύκλους σου και προσπαθείς να τελειώσεις πρώτος, σκοτώνοντας κάποιους αντιπάλους. Το πιο δύσκολο είναι το Survivor, το οποίο σου βγάζει χρονικό διάστημα και σου λέει έχεις 20 δευτερόλεπτα να περάσεις μπροστά. Αν δεν περάσεις μπροστά, τρως eliminate και σε βγάζει απευθείας από το παιχνίδι, σε αναδεινάζει. Επίσης υπάρχει άλλο ένα mode, θα το δούμε στις πιο μεγάλες πίστες, το οποίο είναι το Speed Race. Αυτά είναι τα τρία βασικά modes μέχρι τώρα που έχω δει στο παιχνίδι, το οποίο δεν έχεις μπαφάκια με όπλα, αλλά έχεις, ο σκοπός είναι να βγεις πρώτος, περνάς μέσα από δαχτυλίους και πρέπει να επιταχύνεις το αεροπλάνο σου ώστε να βγεις πρώτος. Ας δούμε ένα από το κάθε στάδιο. Ας ξεκινήσουμε να δούμε για αρχή το Power Race, το οποίο είναι αρκετά εύκολο. Πρώτα να σας πω ότι έχουμε κάποια βασικά αεροπλάνα, το Vanguard, το Sparrow. Αυτό εδώ το ξεκλειδώνεις, το Skyline στα βασικά. Όχι, βασικά και αυτό είναι στα βασικά. Αυτό ξεκλειδώνεις, συγγνώμη. Το Warbird το ξεκλείδωσα πριν από λίγο νομίζω. Και αυτό το ξεκλείδωσα. Και αν κάνεις πολύ καλούς χρόνους σε κάποια παιχνίδια σου, σου δίνει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσεις κάποια μοντέλα. Όπως βλέπουμε, το κάθε μοντέλο έχει διαφορετικά στατιστικά. Άλλο είναι πιο γρήγορο, άλλο είναι πιο εύκολο στους ελιγμούς. Και όσο προχωράς, ξεκλειδώνεις καινούργια μοντέλα, αν είσαι πάρα πολύ καλός, αν κάνεις καλούς χρόνους. Και επίσης έχεις τη δυνατότητα να ξεκλειδώσεις και skins για το κάθε αεροπλάνο σου. Το κάθε ένα αεροπλάνο έχει τουλάχιστον 4 skin. Δεν ξέρω, δεν έχει, βασικά 4 σκηνά έχει το κάθε αεροπλάνο. Και πάμε να δούμε το παιχνίδι. Ας παίξουμε στο Power Race με αυτό. Είναι αρκετά δύσκολο παιχνίδι, μην το βλέπετε έτσι. Είναι ζόρι να το περάσεις, δεν είμαι και τέλειος. Και εδώ προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από την τρύπα, μας δείχνει που να πας και να πάρουμε κάποια από τα μπουστεράκια. Εγώ πήρα το τεχνικό. Βλέπουμε στην κάτω δεξιά πλευρά την μπάρα που φορτώνει το boost που έχουμε. Οπότε αν εγώ πατήσω το κουμπί που έχω ρυθμίσει, επιταχύνω. Είναι όπως το Need for Speed, όταν και στο Nitro. Πήραν τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό, όπως βλέπετε είναι πολύ πιο γρήγοροι. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να τους κερδίσεις όλους αυτούς. Μόλις έφαγα ηλεκτρομαγνητικό παλμό και μόλις σκοτώθηκα από ένα NPC. Οι σφαίρες. Το παιχνίδι είναι αρκετά διασκεδαστικό. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά η ώρα σου περνάει ευχάριστα χωρίς πολλά. Μπορώ να πω ότι τα λεφτά του, τα οποία δεν είναι και πολλά, κάνει στην αγορά αυτή τη στιγμή στο Steam 6 ευρώ. Εγώ το πήρα σε προσφορά 2 ευρώ μαζί με όλα τα expansion του. Δηλαδή σύνολο έδωσα γύρω στα 3 ευρώ για να πάρω όλα τα expansion του. Για να δω το ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Δεν έπιασε κάποιον. Είναι αρκετά γαμάτο game. Είναι ανάλογο και με το τι αεροπλάνο θα πάρεις βέβαια, γιατί κάποια είναι αργά, κάποια είναι πιο γρήγορα. Ναι. Και όταν μιλάς και παίζεις, κοπανάς τα ντουβάρια. Οπ. Μα ποιος είμαι ο γάτος. Και κάπως έτσι περνάς και έχεις νομίζω να κάνεις 3 πίστες ή 2 πίστες βασικά, ανάλογα με το τι διαλέγεις. Πρέπει συνέχεια να το επιταχύνεις, δηλαδή άμα το αφήσω εγώ το αεροπλάνο θα επιβραδύνει. Και ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον και να βγει πρώτος. Είναι πολύ γαμματό game, έχει πάρα πολύ πλάκα. Τα control του ουράνια, και να σας πω, αν το παίξετε σε πιο δύσκολο επίπεδο θα χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ unplayable. Γιατί τα NPC σας είναι φοβερά στο... είναι από τα λίγα παιχνίδια που έχω δει που
η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο, τόσο πολύ καλή. Και οι αντίπαλοι σου θα σε φάνε λάχανο πριν το καταλάβεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι προσεκτικός, πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Και μόλις φάγαμε ένα πύραυλο, ας πάρουμε μια σπίδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο game. Ας πάρουμε και μια νάρκη. Επίσης δεν μπορείς να το κοντρολάρεις τόσο άνετα να πας να πάρεις τα μπουστεράκια. Πρέπει να είσαι πολύ καλός παίχτης. Θέλεις αντανακλαστικά και καλό έλεγχο. Για να δούμε, αυτή τη στιγμή είμαι δεύτερος. Δώσε μου το αυτό. Ναι, το πήρα. Ουπ. Ουπ. Και στρίψε. Ναι. Δεν στρίβει το έρμο. Και θα βγω δεύτερος. Βρήκα δεύτερος. Και κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη πίστα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο speed race. Να σας δείξω τι γίνεται. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Και εκεί κι αν είναι πανδύσκολο. Εκεί θέλουμε ένα γρήγορο πλάνο, αλλά και με πάρα πολύ καλό control. Ας δοκιμάσουμε αυτό. Το παιχνίδι αξίζει. Τα λεφτά του, τα 2 τα ευρώ, τα βγάζει και με το παραπάνω. Δηλαδή οι ώρες που θα περάσει εδώ μέσα είναι πολλές. Ο σκοπός τώρα εδώ για να συνεχίσω λίγο είναι να περάσουμε μέσα από τα δαχτυλίδια και να αποκτήσουμε επιτάχυνση. Βέβαια θα πρέπει να αποκτήσει και καλό control. Μην νομίζω ότι είναι τόσο απλό, γιατί πολλές φορές επιταχύνει λίγο πριν από ένα ντουβάρι. Και... έλα, περνάω, πέρασα. Ναι, μα ποιος είμαι ο γάτος. Ουπ. Είναι αρκετά δύσκολο, μην νομίζετε, δηλαδή το game δεν είναι και το πιο εύκολο στο χειρισμό. Δηλαδή θα δεις τον εαυτό σου να κοπανάει πάνω στα ντουβάρια με τις ώρες. Αλλά προφανώς δεν με ενδιαφέρει, αυτός είναι το σκοπός του για μένα. Να κοπανίσω σε κάνα ντουβάρ και να περάσω ωραία την ώρα μου. Έχει πολύ πλάκα. Εγώ προσωπικά το παίζω με το χειριστήριο, όπως σας είπα, της Logitech. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει ένα joystick, ίσως να είναι καλύτερο. Δεν ξέρω αν κάποιοι το έχουν παίξει με joystick, ας μου πούνε. Αλλά και με το χειριστήριο της Logitech που έχω, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί να πάρω αυτό και να μην πάρω κάποιο άλλο, στο χέρι σας είναι. Εγώ το πήρα γιατί ήθελα να πάρω ένα racing game με αεροπλάνα, να περνάω καλά διασκεδαστικά την ώρα μου. Βέβαια το να κοπανάς πάνω στα ντουβάρια δεν είναι τόσο διασκεδαστικό, αλλά έχει αυτό την πλάκα του. Wow! Έλα. Αυτό είναι το speed race, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά είναι δύσκολο να περνάς μέσα από τα δαχτυλίδια από όλα, δηλαδή θα τα χάσεις κάποια. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε. Αλλά αν χάσεις κάποιο, μπορείς να αναπληρώσεις με το μπουστεράκι σου. Επίσης έχεις μετρητή που βλέπεις από πόσα δαχτυλίδια θα περάσεις. Α, ένα αρνητικό βέβαια, οφείλω να το ομολογήσω, είναι ότι δεν μπορώ να ξεφύγω, δηλαδή δείτε λίγο. Πάω να ξεφύγω από την πίστα και με γυρνάει πίσω. Δηλαδή η πίστα έχει προκαθορισμένη διαδρομή. Αν πάω να ξεφύγω λίγο, δείτε, θα με ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Οπότε δεν έχω το περιθώριο να κάνω ό,τι μου κουστάρω, δηλαδή να πάρω το αεροπλάνο μου και να πάμε ένα μια βόλτα παρά δίπλα, στο δίπλα χωριό. Θα πρέπει να ακολουθήσω τη διαδρομή του παιχνιδιού, γιατί αλλιώς τα ντουβάρια έρχονται. Εδώ είμαστε, επιτάχυνση. Wow, περνάω, πέρασα. Μα ποιος είναι ο γάτος. Θα περάσουμε από εδώ τώρα, έτσι για αλλαγή.
Βλέπω ένα δαχτυλίδι εκεί πάνω, ας το πάρουμε. Νιώθεις λίγο σαν το Sonic το σκατζόχυρο, μπορώ να πω. Έλα, έλα να μπούμε. Αυτή η πίστα πήγε ανέλπιστα καλά. Ναι, και είμαι πρώτος. Δεν ξέρω αν θα ξεκλειδώσει κάτι γιατί είναι στα τελευταία στάδια, προφανώς και όχι. Δοκιμάστε το, Sky Drift λέγεται το game. Στο Steam αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 2, όχι ψέματα, γύρω στα 6 ευρώ. Περιμένετε αν θέλετε να πέσει σε καμιά προσφορά όπως το βρήκα εγώ στα 2 ευρώ. Για 2 ευρώ για την τιμή ενός καφέ στα φοιτητικά στη Ναβαρίνο είναι GG. Δηλαδή αντί για ένα καφέ παίρνεις ένα παιχνίδι και παίζεις καμιά 10-15 ώρες ή οπότε θες, ευχαριστά. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι ωραία γιατί εντάξει, δεν έχεις τόσο μεγάλο challenge να πας, να παίξεις, να τελειώσεις. Το θέμα είναι ότι ό,τι ώρα γουστάρεις, γυρνάς στο σπίτι σου, αράζεις, λες θα σπέξω μια πίστα να περάσει ώρα μου, ευχαριστώ να ξεκουραστώ. Παίζεις την πιστούλα σου και πας και πέφτεις για ύπνο, ξεκουράζεσαι και ξανά την άλλη μέρα όποτε θες έρχεσαι. Δηλαδή δεν έχεις το challenge να κάνω ένα quest, να. Είναι καθαρά παιχνίδια για ξεκούρασης και παιχνίδια που τα ευχαριστίες. Εγώ προσωπικά δεν τα μετάνιωσα τα λεφτά που έδωσα για αυτό το παιχνίδι. Είναι διασκεδαστικό, δοκιμάστε το, Skydrift, αξίζει κατ' εμέ. Και αν κάποιος από εσάς το έχει παίξει, ας μου πει στα σχόλια αν του άρεσε, δεν του άρεσε. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει που είναι δύσκολο στα μεγάλα level. Δηλαδή, στα μεγάλα level. Και όταν πας στο hard και στο medium, επίπεδο δυσκολίας είναι σχεδόν πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσεις τους πρώτους. Αλλά αυτό είναι το challenge. Δηλαδή, αν τα καταφέρεις, είσαι αρκετά καλός. Εγώ προφανώς δεν είμαι τόσο καλός, αλλά και την πλάκα μου το παίζω. Επίσης ένα άλλο που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ποικιλία αεροπλάνα. Δηλαδή θα ήθελα λίγο παραπάνω, λίγο... Τα σχέδια δεν με πειράζουν τόσο, αλλά θα ήθελα και άλλα αεροπλάνα, πιο πολλά να παίξεις. Και επίσης ένα πράγμα που το θεωρώ ότι ρε παιδί μου είναι ένα αρνητικό είναι ότι έχει τις 4 βασικές πίστες, οι πίστες είναι οι 4 ή 5, οι οποίες επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Τουλάχιστον θα ήθελα για κάθε stage, αν μπορούσε να έχει ξεχωριστή πίστα. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2010 με 2011. Δεν ξέρω πώς τα πήγε στην αγορά, δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καθαρά σε προσφορά. Οπότε η τιμή του έχει πέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν είχε βγει γύρω στα 19-20 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Τώρα γίνεται γύρω στα 6, όπως είπα πολλές φορές. Προτιμήστε το, έχει πλάκα και θα σας πρότεινα να το παίξετε είτε με gamepad είτε με joystick, όχι με το πληκτρολόγιο γιατί όλες αυτές οι μανούβρες είναι λίγο μπελάς. Οπότε δοκιμάστε με joystick ή με gamepad. Θα σας βολέψει αφάνταστα. Ήμουν ο Κώστας, είναι το Check Tech Now. Και αφήστε μας κάποιο σχόλιο, αν θέλετε κάποιο παιχνίδι να παίξω, να το δούμε όλοι μαζί από τη συλλογή μου ή κάποιο που να πάρω και να το δοκιμάσουμε να δούμε τι γίνεται. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.